Λοιπόν, φίλοι και φίλοι του Άμπολα Sport, εδώ στην προπόνηση του Φωστήρη Ελιούπολης. Μαζί μας τώρα ένας ακόμη ποδοσφαιριστής της ομάδας, ο Νίκος Λεπτάκης. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, Νίκο, Φωστήρας Ελιούπολης, μετά από 10 χρόνια υποβάστηκα στη Β' κατηγορία και στις 4 πρώτες αγωνιστικές είναι αίτητος. Ο στόχος θα είναι η άμεση επιστροφή της ομάδας στην Α' Αθήνας. Είναι μια περίεργη χρονιά για το Φωστήρα Ελιούπολης. Μετά από 10 χρόνια υποβάστηκε στο Β' τοπικό. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Έχουμε κάνει ένα σερί 4-4. Αυτό δεν σημαίνει κάτι, είναι αρχή ακόμα. Τα αποτελέσματα είναι καλά. Κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Και βλέπουμε. Ακολουθεί τώρα το παιχνίδι με τη Λαύρα Αργυρούπολης εντός έδρας. Εντάξει, εμείς δεν ξεχωρίζουμε ομάδες. Η κάθε ομάδα την βλέπουμε διαφορετικά. Θα είναι ένα παιχνίδι σαν όλα τα άλλα. Θα παίξουμε για το καλύτερο δυνατό και ελπίζουμε να πάρουμε 3 βαθμούς. Πώς βλέπεις τον όμιλο μέχρι στιγμής, στις 4 πρώτες αγωνιστικές? Τώρα τι να σας πω. Εντάξει, όλες οι ομάδες παλεύουν για το καλύτερο. Εμείς δεν κοιτάμε τις άλλες ομάδες. Κοιτάμε την ομάδα μας να κάνουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά ό,τι καλύτερο και από εκεί και πέρα βλέπουμε. Πώς είναι και η συνεργασία σου, Νίκο, με τον coach, τον Άκη, τον Μιχαηλίδη? Εντάξει, προς το παρόν μια χαρά, δεν έχω κάποιο πρόβλημα. Μας συμπεριφέρεται ωραία, είμαστε σε μια δεμένη οικογένεια. Προχωράμε. Η διοίκηση είναι κοντά σας, έτσι? Η διοίκηση είναι γνώριμη. Ήταν και πριν χρόνια που ήμουν πάλι εδώ. Οι άνθρωποι είναι όλοι οικογενειάρχες, αγαπάνε αυτό που κάνουν. Εντάξει, μια χαρά όλα. Προχωράμε. Ό,τι καλύτερο. Πώς βλέπεις το πρωτάθλημα της ΕΠΣΑ? Είναι ανταγωνιστικό με την εμπειρία που έχεις αγωνιστεί και σε άλλες ομάδες? Το πρωτάθλημα της ΕΠΣΑ πιστεύω ότι είναι δυνατότερο κάθε χρόνο. Πολλοί ποδοσφαιριστές είναι έμπειροι και αναγκαστικά ζουν από τη δουλειά τους και αναγκαστικά παίζουν στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Μια χαρά είναι το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, εντάξει. Τι να περιμένουν οι φίλαθλοι του Φωστήρα Ελιούπολης από τον Νίκο το Λεπτάκη, ο οποίος επέστρεψε στην ομάδα για να τη βοηθήσει και... Σίγουρα θα προσπαθήσω για το καλύτερο δυνατό της ομάδας. Οι φίλαθλοι να περιμένουν γενικά από την ομάδα, όχι από τον Νίκο Λεπτάκη, να πάει εκεί που ήταν πάλι, εκεί που αξίζει να είναι. Ωραία. Και ήθελα να ξανααναφέρω, το είχα πει και σε άλλον συμπαίκτη σου, ότι η διοίκηση τελευταία έκανε και μια συναισθίαση στη λέσχη της ομάδας και δείχνει ότι είναι κοντά σας. Εντάξει, ήταν σίγουρο αυτό από την αρχή της χρονιάς, το ξέραμε. Κάθε χρόνο από τότε που έχω έρθει εδώ, γίνεται αυτό στη λέσχη, είναι όλοι κοντά, αγαπάνε την ομάδα, προσπαθούν για το καλύτερο, όπως και οι ποδοσφαιριστές, έτσι και οι παράγοντες. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή χρονιά.